Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, τομεάρχης δικαιοσύνης Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε? Καλά, άκουγα. Ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν που μιλούσε πριν. Ναι, ο κύριος Ζαχαριάδης, ο Κώστας. Ναι. Α, μάλιστα. Γιατί τι, θέλετε να απαντήσετε σε κάτι, σε αυτά τα οποία είπε? Δεν θέλω να απαντήσω. Απλά, ένα σχόλιο μόνο έχω να κάνω. Mm-hmm. Αν οι, να το πω έτσι, οι ευαίσθητες κεραίες για την αποδοχή των μηνυμάτων της κοινωνίας που διαθέτει ο κύριος Τσίπρας τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ενώσει τους τυχοδιώκτες του ΠΑΣΟΚ με τους τυχοδιώκτες του ΣΥΡΙΖΑ, τότε τι να πω, νομίζω ότι υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία προς το σφιγμό της κοινωνίας. Αυτός ο ανασχηματισμός θα έλεγα ότι διακρίνεται περισσότερο ή μάλλον θα μείνει περισσότερο στη μνήμη ως ο ανασχηματισμός των μεταγραφών από το ΠΑΣΟΚ παρά ο ανασχηματισμός, ας πούμε, της αναβάθμισης του Κατρούγκαλου. Αυτό λίγο πολύ θα έλεγα ότι μπορούσε να είναι και αναμενόμενο, χαρακτηρίζεται ως αναμενόμενο. Mm. Αλλά οι μεταγραφές τώρα των 50άριδων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγους μήνες έβριζαν και τώρα και έφτυναν, για να το συνδέσω ας πούμε με τη γνωστή φράση, και τώρα έγλειψαν εκεί που έφτυναν, πραγματικά δίνει στην έννοια του όρου αυτογελιοποίηση νέα διάσταση. Mm. Αυτό είναι το πικρόχολο σχόλιο που έχω να κάνω. Τώρα από εκεί και πέρα 3-4-5 μήνες, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή η κυβερνητική θητεία των νέων μεταγραφών. Ναι. Αργά ή γρήγορα οι εκλογές νομίζω ότι θα αναδιατάξουν εντελώς ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Και η κοινωνία τότε θα δώσει την πραγματική της άποψη για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων Τσίπρα. Μάλιστα. Το θέμα Πολάκη, γιατί είναι τόσο σοβαρό κατά τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι τόσο σοβαρό ένας υπουργός να παίρνει δάνειο 100.000 ευρώ υποθηκεύοντας το σπίτι του? Κοιτάξτε, καταρχήν γιατί... Δεν το λέω γιατί, πρόσωπο... συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά διακρίνω, ναι, δύο γραμμές. Γιατί σήμερα το πρωί παρακολούθησα, ναι, τον Νίκο Δένδια στο πρωινό του Αντέμα. Δεν θα δώσει Νέα Δημοκρατία γραμμή για το τι να λέμε για το δάνειο του Πολάκη. Ο κύριος Δένδιας απέφυγε να, ναι, το σχολιάζει και λέει ότι δεν το γνωρίζει το θέμα, δεν μπορώ να επισέλθω. Έτσι. Μπορεί όντως να μην το έξω, κύριε, έχει βουήξει ο τόπος από χθες. Μπορεί να μην είχε βουήξει ακόμα στην πληροφόρηση του κυρίου Δένδια το θέμα. Αλλά εγώ τώρα που έχει περάσει η ώρα, για να σας πω την αλήθεια, ενημερώθηκα κάπως από ημερτινές ώρες, διάβασα δηλαδή τύπο και τα σχετικά. Έχω να κάνω δύο σχόλια. Καταρχήν, 100 χιλιάρικα δεν παίρνει έτσι εύκολα τη σήμερα ημέρα από τις τράπεζες ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι, δεν μιλάμε για μια επιχείρηση. Ούτε επιχειρήσεις δεν παίρνουν εύκολα 100 χιλιάρικα δάνειο. Ένα. Επομένως, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η δανειοδότηση της Attica Bank προς τον κύριο Πολάκη πρέπει να είναι μια πολύ προνομιακή και ασυνήθιστη για τις εποχές και τα δεδομένα των τραπεζών δανειοδοτική πράξη. Ο κύριος Πολάκης πρέπει να είναι πραγματικά ο πιο ευτυχισμένος δανειολήπτης της σήμερα ημέρα. 100 χιλιάρικα, μια χαρά. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι το δάνειο αυτό που έλαβε, από τις πληροφορίες που άντλησα, το έλαβε προσημειώνοντας, εγγράφοντας μάλλον υποθήκη σε ακίνητο διακτησίας του, το οποίο ήταν ήδη υποθηκευμένο ή προσημειωμένο, αν δεν απατώμε. Yeah. Το οποίο σημαίνει ότι και εκεί η τράπεζα, να το πω έτσι, έκανε την εκτίμηση ότι δεν τρέχει τίποτα αν υπάρχει δεύτερη υποθήκη, προγενέστερη, η οποία ως γνωστόν κατά το δίκαιό μας προηγείται η απέτηση, η χρονικά προγενέστερη, από την καινούργια απέτηση από άλλο δάνειο. Και επομένως η ασφάλεια που παρέχει αυτή η δεύτερη προσημείωση, η δεύτερη υποθήκη, οπωσδήποτε, να το πω έτσι, φθήνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν λειτουργήσε ανασταλτικά στην απόφαση τράπεζα να χορηγήσει το δάνειο. Και αυτό επίσης είναι μια περίεργη προνομιακή αντιμετώπιση. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι ήδη ο κύριος Τουρνάρας, ως διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας που εποπτεύει την λειτουργία της τράπεζας που χορήγησε το δάνειο, διέταξε μια έρευνα για να δει τα ειδικά δεδομένα που ίσχυαν στη χορήγηση αυτού του δανείου, διότι ως γνωστόν η Attica Bank έχει, να το πω έτσι, διάφορα θέματα εκεί στο φάκελό της. Αυτό δεν το λέω για να δημιουργήσω πανικό περί το τραπεζικό σύστημα
όπως θα μπορούσε ενδεχομένως να με κατηγορήσει κάποιος κακόπιστος, αλλά για να καταδείξω επιπλέον ότι φαίνεται άλλα κριτήρια διανυοδότηση υπάρχουν για την ελίτ της εξουσίας, για να χρησιμοποιήσω μία λέξη που απεφάνεται ο κύριος Πολάκης, αλλά στην ουσία αυτό συνιστά ο κύριος Πολάκης, την ελίτ της εξουσίας, της σημερινής τουλάχιστον. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες από την... δεν προέκυψαν ευθύνες για τη χορήγηση του δανείου στον κύριο Πολάκη, αφού ανάλογο δάνειο προβλέπεται στον κανονισμό της τράπεζας, έτσι. Στον κανονισμό της τράπεζας προβλέπονται δάνεια γενικώς. Ναι. Αλλά πηγαίνετε εσείς να πάρετε 100 χιλιάρικα, όχι 100. Καλά, εγώ δεν έχω τα εισοδήματα. Δεν έχω τα εισοδήματα του κύριου Πολάκη. Κύριε Κουσουλέ, εγώ ξέρω ότι εγώ πάντως δεν μπορώ να πάρω. Ναι. Όχι 100, αλλά 50 αυτή τη στιγμή να αποταθώ στην Attica Bank. Προφανώς ο κύριος Πολάκης έχει άλλες δυνατότητες και ευχέρειες. Ή γιατί είναι υπουργός κυβέρνησης, ή γιατί είναι γιατρός ο οποίος, αν ασκούσε το επάγγελμα όπως μας λέει, θα μπορούσε να έχει αποδοχές υπερδιπλάσιες από αυτές που έχει τώρα. Παρά το γεγονός ότι εξ όσων γνωρίζω στο ΕΣΥ δούλευε ο κ. Πολάκης, δεν είναι οι αποδοχές του γιατρού του ΕΣΥ ισότιμες με τις αποδοχές του υπουργού, αλλά ίσως να τηρεί διπλά βιβλία στα έσοδά του, όπως τηρούσε και όταν ήταν δήμαρχος Φακίων. Και οι πραγματικές του αποδοχές να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που δηλώνει οποιοδήποτε γιατρός του ΕΣΥ. Τι να σας πω, Πολάκης είναι αυτός. Βγάζεις άκρη έτσι εύκολα, δεν μπορείς. Πάντως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η προφανής προνομιακή μεταχείριση ενός υπουργού της κυβέρνησης από ένα πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εν πάση περιπτώσει ως τράπεζα φέρεται να είχε σχέσεις καλές και καλή μεταχείριση από τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης. Επομένως, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι σπάρουση να πω τίποτα άλλο. Θα αφήσω τους αρμόδιους να ερευνήσουν και να βγάλουν τα πορίσματά τους. Θα μου πείτε, αυτό είναι όλο το θέμα του τραπεζικού σύστημα, ο Πολάκης μας μάρανε. Εντάξει, είναι ένα ακόμα σημείο των καιρών. Πώς ναι, αλλά ο κύριος Ζαχαριάδης μου είπε ότι είναι αντιπερισπασμός. Εύκολος για κάποιους, δύσκολος για τους περισσότερους. Μου είπε ότι είναι φτηνός αντιπερισπασμός, γιατί αποκαλύπτονται, λέει εδώ πέρα, όργια σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία κατέθεσε ο κύριος Τσουκάτος, απολογήθηκε στην δίκη για την Siemens, για τα λεφτά τα οποία κατέληγαν στα ταμεία του Πασόκ από ό,τι φαίνεται, αλλά και σε αυτό το οποίο αφορά εσάς και αποκαλύφθηκε την Κυριακή από το ντοκουμέντο, ότι δηλαδή γνωστός εφοπλιστής έδωσε γύρω σε 800.000 ευρώ στην εταιρεία της κυρίας Μαρέβα και χρηματοδότησε και με 1,5 εκατομμύρια ευρώ την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Να σας πω κάτι, οι χορηγίες στα κόμματα ανέκαθεν υπήρχαν. Το θέμα είναι αν γίνονται με όρους διαφάνειας ή όρους αδιαφάνειας, αν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο γι' αυτό ή αν δεν υπάρχει, και τελικά ποιο κόμμα είναι υπεράνωνον αυτών και δεν δέχεται χορηγίες. Γιατί επιτρέψτε μου ότι να μην, να το πω έτσι, πάρω και όρκο ότι όλα τα κόμματα ή μάλλον κάποια κόμματα είναι υπεράνωνον αυτών και κάποια δέχονται ως παλιά και δυσάπια που είναι τις χορηγίες. Και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες επί αυτού του συστήματος των χορηγιών. Αν το πολιτικό χρήμα χορηγούνταν με όρους διαφάνειας, αν δηλαδή υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο για όλες αυτές τις χορηγίες σε πολιτικά κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα, που σε άλλες χώρες υπάρχουν θεσμικά πλαίσια τα οποία κάνουν αυτές τις πράξεις, τις χαριστικές, διαφανείς και όχι αδιαφανείς, σκοτεινές και επομένως ύποπτες. Αν υπήρχε λοιπόν αυτό το θεσμικό πλαίσιο, σήμερα δεν θα δίνονταν, να το πω έτσι, ύλη, υλικό γιατί δεν το φτιάχνατε αυτό το νομικό πλαίσιο τόσα χρόνια? Είναι ένα από τα ζητούμενα τα οποία για μένα πρέπει να προκύψουν το επόμενο διάστημα. Και από αυτού νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τοποθετηθεί διαπιστώνοντας την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους ένα θεσμικό πλαίσιο για τις χορηγίες σε πολιτικούς σχηματισμούς και πολιτικά κόμματα. Αρκεί να πούμε ότι δεν έχει, θεωρώ ότι κανένα κόμμα, κανένα σχηματισμός δεν είναι, να το πω έτσι, σε αυτό, έξω από αυτό το σύστημα. Όλοι έχουν τις χορηγίες τους και βάσει αυτών λειτουργούν
και όταν έρχονται ή διαφαίνεται ότι έρχονται σε τροχιά εξουσίας, τότε οι χορηγίες είναι και περισσότερες. Για πάμε τώρα και στο θέμα το οποίο έχει ανακύψει με την χρηματοδότηση στην εταιρεία της κυρίας Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη και στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα με τον εφοπλιστή, ο οποίος φαίνεται να έδωσε 800.000 ευρώ και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν υπάρχει θέμα σύμφωνα με εσάς? Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Δεν γνωρίζω πολλά για το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την άλλη αμαρτία μου, δεν διαβάζω και το κουμέντο. Έχω σταματήσει να το κάνω αυτό. Διάβασα εκεί πέρα όσο ασχολούμουν με την διερεύνηση της υπόθεσης Νοβάρτης, αλλά και εκεί πέρα άνθρακες ο θησαυρός σε σχέση δηλαδή με τα περίφημα πορίσματα και την εγκυρότητα των μαρτυρικών καταθέσεων, όπως προέκυψε συνέχεια. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Αν υπάρχει κάτι αδιαφανές, νομίζω ότι αυτό προκύπτει. Επομένως δίνονται εξηγήσεις και ο καθένας καλύπτει ή δεν καλύπτει την υπόθεσή του. Δεν ξέρω κατά πόσον, ούτε γνωρίζω κανένα νόμο που να το πω έτσι, να απαγορεύει αυτού του είδους χορηγίες. Δεν ξέρω όμως τους όρους με τους οποίους έγιναν και δεν ξέρω κατά πόσον καταρχάς αυτές οι αποκαλύψεις είναι έγκυρες ή εάν έχω επιτέλους μου να είμαι λίγο προκατηλημένος απέναντι στον κύριο Βαξεβάνη και όσα μας αποκαλύπτει κατά καιρούς από το έντυπό του. Επομένως αμφισβητώ την εγκυρότητα, περιμένω βέβαια να δω και τι άλλες πληροφορίες θα δω στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε. Έτσι του παρόντος. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Έγινε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.